Σήμερα στην Εκάλη, όπως σας έλεγα στην αρχή, χλαπαταγή μετά το πρωτοσέλιδο για τη σύναξη παπάδων και αστρολογατζούδων. Ευτυχώς, εμείς βρήκαμε τον ιερομόναχο που στείλε ο Δωρόθεος της Μιμής, 500.000 στο ελικόπτερο για να τον κουβαλήσει, και τον συναξάραμε δεόντως. Ρίξε μου τον ιερομόναχο τώρα να τον χαρώ. Σας ετοίμασα μία επιταγούλα, Άγιε Πατέρα μου. Ένα λεπτό να σας την υπογράψω με το Mont Blanc μου. Ορίστε, πάρτε την τη City Cold. Για σας. Δεν κάνει τέκνον μου. Τι θα πει δεν κάνει, καλέ, δώστε την στους Αλβανούς. Καλά, αν είναι για τον Αχμετάκο, τότε αλλάζει το πράγμα. Για τον Αχμέτ είναι πάτερ μου. Γιατί άλλο να είναι, για ποιον άλλο είναι. Να του πάρεις μπουφανάκια και μπλουτζινάκια κολλητά στο ποπάκι του, να τον στενεύουν και λιγάκι να δείχνει. Τέτοιο παιδί, σαν βαφτιστήρι πρέπει να το έχεις, Άγιε Πατέρα μου. Ο Θεός μου το στείλε, κορίτσι μου, ο Θεός. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τη συνταγή που μου κάνατε. Πετύχατε απολύτως. Άμα ξέρεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Δεν πήγε χαμένη η λιτανία μου. Αχ, και εμένα θα μου μείνει αξέχαστη η λιτανία. Α, με μένα που με βάλατε όλη τη νύχτα να μπουσουλάω μες στο ξοκλήσι, να σέρνουμε ένα κούρκουδα, μετά να μένα τα κεριά πάνω στο κεφάλι και να ληχτάω σαν τη Λίκαινα μπροστά στην εικόνα του Αϊ-Αντρέα που ήταν αγκαλιά με τον Αϊ-Δημήτρη. Όταν είναι για Άγιο σκοπό και ο Θεός ο ίδιος δεν λέει όχι. Και πώς το πετύχατε, πάτερ μου, αυτόν τον συγχρονισμό, πέστε μου, μόνο με τις προσευχές ή και με τίποτα άλλο. Βοήθησε κομμάτι και ο Αχμέτ. Τι έκανε ο Αχμέτ? Ήταν από τους κουκουλοφόρους της παρέας, αυτός που έβαλε φωτιά στο βάν του σκάι του σκασμένου. Α, και Άγια έκανε! Πάντως μεταξύ μας δεν το πίστευα ότι θα έχετε τόσο μεγάλη σου ξεδάρα. Σε πάει ο Θεός, κορίτσι μου, γιατί είσαι καλό κορίτσι, ναι, και ψυχοπονιάρικο. Ναι, είμαι. Είμαι. Μα αυτό που κάνατε, πάτερ, ήταν καταπληκτικό. Ούτε ο γκόμενος της Κλόντια Σίφερ με το συμπάθειο. Αυτός ο μαγιολικατζής, ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, ο αρχιτέκναρος, δεν θα μπορούσε. Και το τακίμι της Σίντι, πολύ λατσό. Θεέ μου, σχόραμε. Ο Ρίτσαρντ, μη μου κολλάει και Άγιο. Κολλάζει και Άγιο Ρίτσαρντ, το ξέρω, αλλά θέλω να σας πω, Άγιε Πατέρα μου, ότι πραγματικά εγώ έμεινα κατάπληκτη με τα μαγκιολίκια σας. Καλά συνειδητοποιήσατε τι κάνατε. Δεν είχατε καλά-καλά τελειώσει τις γονικλησίες. Δεν είχατε προκάνει να πείτε, απόστρεψον βουλή το βλέμμα σου. Φτάνει, μωρή μέσκα σας, από το κοράσιον τούτο. Δεν είχαν λιώσει καλά-καλά τα κεριά πάνω στο κεφάλι μου και ξαφνικά εσκίστη το παραπέτασμα. Εσκίστη, κοπέλα μου, εσκίστη το παραπέτασμα. Και άνοιξαν οι κρουνοί όπως μου το είχατε υποσχεθεί. Και έγινε η μαύρη πλημμύρα. Και σκυλοπνίγηκαν μέσα στα υπόγεια οι φτωχοί που αγοράζουν την αυριανή κιόλα. Με κακολογούνε. Αν το άλλο το καλό που σου έκανε, το ξέχασες? Όχι, βρε κούτο, πώς να το ξεχάσω. Που με το τελευταίο διευχόν ορμήσανε ματατζίδες, αναρχικοί, κοριδαλιώτες, μπάτσι, φοιτητές, θεολόγοι. Και έγινε τώρα να δεις όλη τη χώρα. Και έφυγε το κακό το μάτι από πάνω μου, πάει στα κομμάτια. Είσαι καλά, πάτερ, με τις προσευχές σου. Α, σώψει την καταραμένη φτώχεια που έχω να ντύνω και να στολίζω τον Αχμέτ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, κοπέλα μου, αν με χρειαστείς δηλαδή, μόλις μπουν τίποτα καινούργιες φωτογραφίες από τον κουρί. Φώναξε με χόκους πόκους να σου ξανακάνω, ναι, την προσευχή και την αρτοκλασία, να σου ξανακάτσει μια κόλαση στην Ελλάδα, να γλιτώσεις μιμή μου. Να μην ξαναμπω πρωτοσέλιδο, αυτό θέλω, και πάτερ μας είμαστε λίγο προνοητικοί. Τι θα παρακαλέσουμε από τώρα τον κύριο να μας κάνει για την επόμενη φορά? Να κάψει τον εθνικό κήπο. Δέχεσαι? Τι να, μόνο αυτό, αυτό κάνω και μόνη μου. Να γίνει βραχικύκλωμα στον Ταύρο και να τους καβρουνιάσει όλους. Τους καβρουνιάσει θέλεις, ε? Τώρα κάτι αρχίζει να γίνεται. Να βγάλουν όλη τη μαλάρια οι εκδότες. Γίνεται, αυτό θέλω να μου κάνεις. Επίσης θέλω να του μπανιάσει η Βάσο, να πάθει μελιταίο, ο Σπυριούνης να ξεφτυλιστεί τελείως και να κάνουν και δεσμό. Ο Γιαννόπουλος με τον Παπασπύρου και να τους καραξεφτυλίσουν και αυτός. Γίνεται. Γίνεται, τέκνο μου, γίνεται, άμα θέλει ο Θεός. Αυτό μου, κορίτσι. Τώρα μου λες για δεσμό. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν σου έκανε χτες καλοκαιρινό το οικόπεδο? Είδε σήμερα να υπάρχει πρωτοσέλιδο? Όχι, δεν το είδα και η αλήθεια είναι πως θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ήδη να εκπονήσουμε το νέο σχέδιο και να δεηθούμε. Λοιπόν, πάτρε μου, ελάτε να δεηθούμε. Κάνε η Ρίτα που σου πάει με το χαρακτήρα που έχεις να κάνω εγώ, Μιχαλόπουλο. Ξεκινάω. Ξεκίνα, κορίτσι μου. Έβαλε ο διαβολάκος την ουρά του πάλι και σε έφερε παπούλι μέσα στην Εκάλη. Τις παλιές σου αμαρτίες εγώ θα σου πάρω και οι εχθροί σου όλοι θα δούνε το Χριστό Φαντάρο. Για να μου την ατυχία μου. Και τώρα να κλέψουμε λίγο χρόνο από τους υπόλοιπους και να κάνουμε τη ζεύξη μας, δηλαδή τη λυνκιά μας, για να συνδεθούμε επιτέλους με τον αρθρογράφο του Έθνους, τον Ηλία Θεοφύλακτο, να μας ανοίξει τα μάτια σχετικά με το θέμα Ποτάκη, Κακλαμάνη, αλλά και άλλων πολλών. Κύριε Θεοφύλακτε, πού είστε? Στο σπίτι. Καλησπέρα σας. Στο σπίτι σας περιμένω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έχει γίνει με τον απαραίτητο? Καταρχήν, Μαλβίνα, και ας τον κάνω από τώρα ενικό. Ναι. Βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη θέση και σου μιλάω ενώ βρίσκομαι σε μια κρίση συνείδησης. Mm-hmm. Διότι με αυτή την ιστορία της εξέγερσης, ναι, στον Κορυδαλό, ναι, αυτή η φοβερή συνωμοσία των εκδοτών, της οποίας και εγώ ομολογώ ότι υπήρξα μέχρι πρότινος, ναι,
τμήμα και όργανο, θέλησε να κάνει ένα ακόμα βήμα στα σχέδιά της. Χθες λοιπόν υπήρξε γραμμή να ζητήσουμε όλοι το κεφάλι του Ποτάκη επί πίνακι, διότι δήθεν είναι άχρηστος και να πούμε ότι είναι ανέστος επειδή δεν παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Πράγμα το οποίο εγώ αρνούμαι να κάνω, μετανοώ, ζητώ συγγνώμη από όλους όσους έβλαψα, με φώτισε ο Απόστολος Κακλαμάνης. Και επειδή είμαι πολύ ευσυνείδητος άνθρωπος και θέλω να συγχωρεθούν όλες οι αμαρτίες αυτές που έχω διαπράξει τελευταία, έκανα και ρεπορτάζ για να δω τους πραγματικούς λόγους που έκαναν αυτόν τον καλό άνθρωπο, τον Ποτάκη, να μην παραιτηθεί. Επιχειρηματολόγηση. Λοιπόν, κοίταξε. Γι' αυτό σε φωνάξαμε. Κοίταξε, να σου πω, καταρχήν το ζήτησαν οι κρατούμενοι κλαίγοντας. Διότι σπίτι χωρίς Γιάννη υποκοπή δεν κάνει κτλ. Οπότε πώς θα πορευτούν οι φυλακές. Εν συνεχεία, έχω μια πληροφορία ότι το ζήτησε και η Αυγούστα αυτοπροσώπως. Αλλά αυτό δεν το πολύ πιστεύω, διότι άκουσα πως θέλει κάτι δουλειές να αντισταχτοποιήσει, κάτι με αυτεπάγγελτες διώξεις εκδοτών κτλ. Είσαι καλοπροαίρετος. Η κοπέλα όμως τι σχέση έχει με αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις. Απολύτως. Δεν το πιστεύω αυτό. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή στην οποία αποδίδω σημασία, διότι συνάδει με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Καταλαβαίνεις. Ότι το κάνει από κοινωνική ευαισθησία. Διότι στο Υπουργείο Προεδρίας. Δεν πρόλαβε να ανταποκριθεί, να τακτοποιήσει όλες τις κοινωνικές του υποχρεώσεις. Υπάρχει ακόμα κάποιος κύριος που είναι, νομίζω, ξάδερφος του Μπατζανάκη, της πεθεράς του ξαδέλφου του, κάτι τέτοιο, που είναι άνεργος ακόμη. Καταλάβατε, δεν έχει διοριστεί δηλαδή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αφήσει το Υπουργείο, διότι πώς θα μείνουν στη μοίρα τους. Αλλά και η τελευταία εκδοχή, επίσης σοβαρή είναι αυτή, πολύ σοβαρή, είναι ότι θεώρησε πολύ λίγη τιμωρία για τις ευθύνες του, πολύ μικρό κόστος. Το να παραιτηθεί απλώς. Ναι, μια απλή παρέτηση. Και θέλησε να κάνει χαρακτήρι. Άνοιξε λοιπόν το βιβλίο οδηγιών κτλ. Βρήκε κιμονό, βρήκε κατάνα, είχε μία που την είχε φέρει σουβενίρ από Ιαπωνία κλπ. Αλλά του είπε ο ειδικός σύμβουλος ότι στην τελετή αυτή χρειάζεται οπωσδήποτε. Κάθεται δίπλα σου, ξέρεις, όπως ανοίγεις την κοιλιά σου εσύ με το σπαθί κτλ. Κάθεται δίπλα σου ο κολλητός σου φίλος, ο πιο έμπιστος άνθρωπος. Ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή σε αποκεφαλίζει. Λοιπόν, εκεί κόλλησε ο Ποτάκης. Διότι, ναι, κοίταξε, πήγε στην γραμματεία, άνοιξε ηλεκτρονικά αρχεία κλπ. Να βρει φίλο. Ναι, βρίσκε. Και όχι, γιατί οι κατηγορίες ήταν δύο. Ήταν αφεντικά και πελάτες, παρατρεχάμενοι κτλ. Είναι ένα δράμα δηλαδή αυτό, μεγάλη αδικία για τους πολιτικούς, τους οποίους υπονομεύει ακόμα και η ιαπωνική παράδοση. Δηλαδή, ούτε να αυτοκτονήσουν δεν μπορούν αν δεν μάθουν άγνωστες λέξεις. Ηλία, ένα πράγμα έχω να σου πω: ότι εδώ γίνεται μια χλαβανταγή, τους έχουν φύγει κάμερες από τα χέρια των ανθρώπων, έχουν πέσει κάτω από τα γέλια. Εγώ μιλάω πολύ σοβαρά, αλλά με αυτά τα κάνεις εσύ τώρα, καταλαβαίνεις. Θα με καταδικάσει πάλι αύριο ο Κακλαμάνης, ας πούμε. Ναι, μα νομίζω. Ότι... στην εφημερίδα, είναι φοβερό. Μα νομίζω ότι και σένα θα σε κλείσουν κάποια στιγμή με αυτά που γράφεις. Πες την αλήθεια τώρα. Αφού σε διαβάζω κάθε μέρα. Τι να με κλείσουν, δηλαδή. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι. Ομολόγησε, καταλαβες. Γι' αυτό το κάνω, για να γλιτώσω από την κόλαση στην οποία μας προειδοποιεί ο κύριος Απόστολος ότι θα οδηγηθούν όλα τα δουλικά της μηδιοκρατίας. Δηλαδή, εγώ ανένυψα, απεταξάμινη δηλαδή. Που τον αγαπάς και τον Κακλαμάνη, νομίζω ότι κάθε μέρα τα γράφει. Ιδιαίτερος. Είναι σοφός άνθρωπος. Κοίταξε να το μεγάλο. Ένα πρόβλημα μόνο υπάρχει. Ότι έχει τόση σχέση με το θέατρο, όπως έγραψα χθες, ας πούμε, όσοι έχω εγώ με τις βαζέλες. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, προσπαθεί ο άνθρωπος, αλλά έχει μια κατάχρηση εκφραστικών μέσων. Παθαίνει μια ταραχή, ένα κάτι τέτοιο, ας πούμε, και εκεί βλάπτεται λίγο η πιστικότητα του λόγου του. Αλλά αυτό λύνεται, ας πούμε. Μπορεί να κάνει να έχει έναν δάνειο βουτσινά, ξέρεις. Ζητήσει, ας πούμε, δύο μέρες κλπ. Μια διδασκαλία, ένα κάτι. Κύριε μου, πες μου κάτι. Δεν το αντέχουν το χιούμορ και το ξέρουμε. Γι' αυτό είσαι αναγκασμένος και εσύ μέσα από μια στήλη εξόχως χιουμοριστική. Τώρα να βγαίνεις και να λες, όχι, δεν είναι χιουμοριστική η στήλη μου, είναι σοβαρότατη. Θα μας μαζέψουν κάποια στιγμή. Αισθάνεσαι τον εαυτό σου λίγο ένα βήμα πριν από την Νέα Γιάρο. Δεν θα προλάβουν. Γιατί, κάνουμε χαρακτήρι εμείς. Διότι η οσμή των πτωμάτων, ας πούμε, πρέπει να έχει φτάσει. Εδώ έχει φτάσει, πούμε, εγώ τώρα στο Διόνυσο. Φαντάζομαι ότι και μέχρι στο Φάληρο έχει φτάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίταξε να δεις. Αν το γυρίσουμε λίγο σοβαρό, αφού το θέλεις να το κάνουμε. Δηλαδή στο αστείο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι κάνουν τίποτα παραπάνω, ας πούμε, από ότι να επικυρώνουν αυτό που λέμε όλοι. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος που δεν ήταν βέβαιος, βρε παιδί μου, ότι πρόκειται για ένα θείασο ζόμπι, θείασο και αυτά που γράφουν, που λέμε. Βεβαιώνεται πια. Δηλαδή, αυτός ο πανικός δεν θεραπεύεται ούτε με δόσεις υπνοστεντών, ας πούμε, ή βάλουν, δεν ξέρω πώς θα είναι τα ρεμιστικά, αλλά εξωτανήσαν και αυτά που κατάπιαν, ας πούμε, οι άνθρωποι του Κορυδαλού. Δεν θεραπεύεται ούτε με τέτοιες δόσεις. Πάμε Κορυδαλό απευθείας, γιατί σε βλέπω ένα βήμα πριν και σένα. Όχι, σου είπα, δεν θα προλάβουν. Εκτός αυτού, εγώ είμαι απασχημένος να θεραπευτεύσω. Δεν αποκλείεται να μείνω στα χέρια του Κακλαμάνη. Μας το προτείνεις ένα φοβερό escape να το κάνουμε όλοι. Βεβαιότατα. Φεύγουμε. Βεβαιότατα.
Να μου είσαι καλά, χίλια ευχαριστώ. Και εσύ τα ίδια. Θα δω αύριο αν θα έχεις γράψει τα ίδια ή αν θα έχεις αυτολογοκριθεί. Δεν είμαι πολιτικός, καταλαβαίνεις. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ, Ηλία μου. Να μου είσαι καλά. Και εγώ. Πολεμόχαρη, φίλη μου, αυτό ήτανε. Δεν έχει άλλο. Ως αύριο στις 7 που θα σας ξανάρθω, εσείς οργανώστε το νέο Αντάρτικο τώρα κι αν χρειάζεται. Και που είστε, σηκωθείτε λίγο από τους καναπέδες. Φτάνει πια η ανάπαυση. Καλή να ντάμωση στα γουναράδικα. Γεια σας.